Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους. Είμαστε σελίδα 1007, κεφάλαιον Α και εδάφιον 10. Σελίδες λοιπόν 1007, κεφάλαιον Α και εδάφιον 10. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να λέγετε πάντως το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη, διότι εφανερώθη σε με παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο διότι έκαστος από σας λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου ευαυτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας ευάφτισα ημί Κρίσπων και Γάιων, δια να μην υπητείς ότι στο όνομα μου ευάφτισα. Και βάφτισα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω αν ευάφτισα άλλον τεινά. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός δια να βαφτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο, ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμμένους στην αιμορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους στην δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνες μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκαν, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξαν ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δια μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με πολύ αγάπη από την Έφεσο, λίγα χρόνια μετά την επίσκεψή του στο Κόρινθο, όπου για 1,5 χρόνο κήρυξε το Ευαγγέλιο με πολύ ωραία αποτελέσματα και μεγάλη καρποφορία, με πολύ αγάπη λοιπόν στην Έφεσο, ενώ και εκεί ο Θεός τον χρησιμοποιεί, αλλά και εκεί θα περάσει δύσκολες, ίσως τις πιο δύσκολες μέρες, στιγμές της ζωής του, με πολύ αγάπη στέλνει επιστολή στην εκκλησία την Ούσα εν Κορίνθο, στην εκκλησία του Θεού την Ούσα εν Κορίνθο, με συμβουλές, με προτροπές που επειδή ακριβώς είναι γραμμένες με πολύ αγάπη αλλά και με αποκάλυψη Θεού, ο Θεός ευαρεστήθηκε στον Απόστολο Παύλο και αυτή η επιστολή του, όπως και όλες οι άλλες, να αποτελούν λόγο Θεού και μάλιστα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μία λοιπόν προτροπή πάρα πολύ σοβαρή. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, και μάλιστα τόσο σοβαρό το θεωρώ, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού απευθύνω την παράκλησή μου αυτήν, να λέγεται πάντες το αυτό. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει τα αδέλφια να λένε άλλα πράγματα. Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Αλλά η εντολή του Κυρίου και η παράκληση του Θεού δια του ονόματος του Ιησού Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι να λέμε πάντα στο αυτό. Και σαν άτομα
και μέσα στις οικογένειές μας, αλλά ιδιαιτέρως και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι απόλυτα αναγκαίο και είναι και ιδιαίτερη ευλογία, ομόφωνη. Εάν δεν υπάρχει αυτό, να είμαστε ομόφωνοι, να λέμε πάντες το αυτό, τότε από εκεί και πέρα δημιουργούνται σχίσματα, δημιουργούνται προβλήματα σοβαρά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η επέμβαση και η ενέργεια του Θεού ανάμεσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στην οικογένεια, αλλά και στη ζωή του ανθρώπου. Είναι εντολή, είναι απαίτηση από το Θεό, εντολή του Θεού, απαίτηση του Θεού για το καλό όλων μας. Που ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τον εαυτό μας, δηλαδή να μην είμαστε δίγνωμοι. Ναι, μεν, αλλά, γιατί κάθε δίγνωμος άνθρωπος έχει μία ζωή μέσα σε ακαταστασία. Πρέπει δηλαδή στη ζωή μας, στον εαυτό μας, το ναι να είναι ναι και το όχι όχι, αλλά όχι με τη δική μας σοφία και σύνεση, αλλά, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, με το θέλημα του Θεού. Το γράφει, είναι δεδομένο. Το είπε ο Κύριος, δεν το συζητάω. Δεν κάθομαι να το ψηρίσω με λεπτομέρειες να δω. Το γράφει, είναι τελειωμένο. Δεν το γράφει, δεν αναρωτιέμαι. Αυτό είναι η ασφάλειά μας. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα καλά στη ζωή μας που θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και δεν είναι γραμμένα. Και δεν λέω με όχι. Αλλά η ασφάλειά μας, αδερφοί αγαπητοί, για να μην βρεθούμε σε αδιέξοδο ή σε αποτυχία, είναι με μεγάλη φροντίδα, με σπουδή, να κάνουμε πάντοτε το θέλημα του Θεού, το Λόγο του Θεού. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να λέμε πάντοτε αυτό, ώστε να μην είναι σχίσματα μεταξύ μας, θα πρέπει να είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι από το Λόγο του Θεού, στον αυτόν νουν του Χριστού και σε αυτή τη γνώμη του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν να λέμε πάντες το αυτό, εάν δεν έχουμε πάντες τη γνώμη του Χριστού μπροστά μας. Μόνο ο Χριστός θα μας δώσει την ικανότητα να λέμε πάντες το αυτό. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μόνο ο Λόγος του Θεού, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μας φέρει στην ενότητα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί είμαστε ένα σώμα. Δεν μπορεί το ένα χέρι να κάνει αντίθετα από ό,τι κάνει το άλλο, ούτε τα χέρια αντίθετα από ό,τι κάνουν τα πόδια, ούτε το ένα μάτι να κοιτάει από εκεί και το άλλο από εδώ. Απόλυτη και τέλεια συνεργασία, η οποία προέρχεται μόνο από την εντολή της κεφαλής που είναι ο Χριστός. Για να μην υπάρχουν λοιπόν σχίσματα, πρέπει να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι μέσα από το Λόγο του Θεού. Και την ευθύνη του καταρτισμού της Εκκλησίας τον έχει μόνο ο Χριστός, γιατί μόνο ο Χριστός είναι διδάσκαλος ημών, αλλά και της οδηγίας την έχει μόνο ο Χριστός την ευθύνη, γιατί είναι ο μόνος καθηγητής. Και πώς καταρτίζει ο Χριστός την Εκκλησία? Μέσα μόνο από τις διακονίες. Τις διακονίες που θέτει ο Χριστός, του Αποστόλου, του Ποιμένα, του Διδασκάλου, του Ευαγγελιστού και του Προφήτου. Μέσα από τις διακονίες ο Χριστός καταρτίζει την Εκκλησία, τις οικογένειες, τα άτομα, ώστε να απολαμβάνουμε αυτή την ιδιαίτερη και μοναδική ευλογία, να λέμε πάντες το αυτό. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, και υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να έχουμε διαφορετική γνώμη, διαφορετική άποψη. Το πρέπον και το σωστό δεν είναι να τσακωθούμε και να επιμένουμε ότι εγώ έχω δίκιο ενώ ο άλλος έχει άδικο. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό.
Γιατί εκεί φαίνεται και η διογνωμοσύνη μας, οι διογνώμονες, και εξ αυτού η περηφάνεια μας. Αλλά τι να λέμε, μήπως το θέλημα του Θεού, η φωνή του Θεού είναι μέσα από τον αδελφό μου και όχι μέσα από μένα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Όσο και βέβαιος να είσαι, όποια βεβαιότητα και αν υπάρχει στη ζωή σου ότι έχεις δίκιο, μην το διεκδικήσεις. Μην το υποστηρίξεις, μην το υπερασπιστείς, μην το φωνάξεις. Έκφρασέ το και άστο στο Θεό να το ευλογήσει. Άστο στο Θεό να το ευλογήσει. Πες το και τέλειωσε. Γιατί αλλιώς θα έρθουν φιλονικίες και θα είναι η καταστροφή των ακουόντων. Και επιπλέον, δεν είναι μόνο αυτό το κακό, το μεγαλύτερο κακό είναι ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ο Χριστός να έρθει, να μας διδάξει, να αλλάξουμε γνώμη και να έχουμε μία άποψη. Δεν τον αφήνουμε. Ακόμη και στο Χριστό επιμένουμε, λέγοντας και υπερασπιζόμενοι τις απόψεις μας. Και κάποτε είχα ακούσει κάποιον έτσι, πως επιμένεις, να λέει, και ο Θεός να έρθει να σου φανερώσει άλλο πράγμα, εσύ δεν θα το δεχτείς. Γιατί φουσκώνει η καρδιά, φουντώνει το μυαλό, διαλογισμοί, έχω δίκιο. Και εγώ προσωπικά μπορώ να σας εξομολογηθώ, τα μεγαλύτερα λάθη μου τα έχω κάνει όταν είμαι απολύτως βέβαιος ότι έχω δίκιο. Και τις περισσότερες φορές, όχι όλες, είχα δίκιο, αλλά πάλι έκανα λάθη. Πόσο μάλλον όταν νομίζω ότι έχω δίκιο και δεν έχω. Το λάθος είναι εξασφαλισμένο όταν προσπαθείς και επιμένεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ όμορφα. Και αν κάποιος άλλος φρονεί άλλοτι, μη στενοχωριώστε, και αυτό θα σας το αποκαλύψει ο Θεός. Ας μένουμε σε αυτά που συμφωνούμε. Και τα άλλα ας περιμένουμε τον Χριστό να μας τα διδάξει. Και απευθύνουμε ιδιαιτέρως στο άτομό μας, αυτό ή το άλλο, για να μην γίνουμε δίγνωμοι, αλλά πολύ περισσότερο στην οικογένειά μας. Τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας. Δεν θα έρχει καλό αποτέλεσμα. Μην προσπαθεί ο άντρας να επιβάλλει την άποψή του. Αυτό θα γίνει. Εγώ έχω δίκιο. Και η γυναίκα μην αντιστέκεται. Μα όλοι εσύ τα ξέρεις. Αλλά και οι γονείς μην επιβάλλουν τις απόψεις τους στα παιδιά. Ομολογώ ότι τις πάρα πολύ ωραίες φανερώσεις ο Θεός είχε δώσει στην οικογένειά μας από την Αλεξία που ήταν η μικρότερη και όταν ήταν μικρή. Ο Θεός, αδερφοί, ευαρεστείται στους ταπεινούς και αποκαλύπτει στους ταπεινούς. Γιατί ο ταπεινός έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό, φοβάται τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν φοβάται τον Θεό, δεν μπορεί να είναι ταπεινός. Όταν φοβάται τον Θεό, τότε ο Θεός του αποκαλύπτει το απόρριτό του. Στο φοβούμενο τον Κύριο θα αποκαλύψω τα απόρριτά μου, λέει ο Θεός. Το απόρριτο του Θεού. Και ο φοβούμενος τον Κύριο, το κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι ταπεινός. Τον ταπεινό τον υψώνει ο Θεός. Τον υπερήφανο και δίκαιο να έχει, τον ταπεινώνει ο Θεός. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Τον ταπεινό και άδικο να έχει, θα τον υψώσει ο Θεός. Τον υπερήφανο και άδικο να έχει, θα τον ταπεινώσει ο Θεός. Και δίκιο να έχει, πάλι θα τον ταπεινώσει ο Θεός. Γιατί δεν τα πάει. Δεν μπορεί να συνεργαστεί, δεν μπορεί να συνομιλήσει. Αντιτάσσεται ο Θεός υπερήφανος. Καθώς βασιλεύς των υπερηφάνων είναι ο διάβολος. Γι' αυτό και κάνει αυτή την προτροπή ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας θέλω να λέτε πάντες το αυτό, γιατί έχει πληροφορηθεί από την οικογένεια της Χλώης για τους αδελφούς στην εκκλησία της Κορίνθου που λίγο καιρό υπάρχει, υφίσταται σαν εκκλησία. Έχει πληροφορηθεί ότι υπάρχουν έρηδες μεταξύ των αδελφών. Όχι μόνο δεν λένε το αυτό,
Αλλά επειδή δεν λένε το αυτό, επειδή δεν είναι κατηρτισμένοι με τον ίδιο νου, μέσα από τον ίδιο νου του Χριστού και μέσα από την ίδια γνώμη του Χριστού, δημιουργούνται έρηδες. Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Τσακώνεται ο ένας με τον άλλον. Και φτάνουν και στο σημείο οι έρηδες να τους φέρει τελείως σε διαχωρισμό. Εγώ είμαι, λένε κάποιοι, του Παύλου. Εγώ άλλοι λένε του Απολλώ. Εγώ άλλοι λένε του Πέτρου. Και άλλοι λένε του Χριστού. Κοιτάξτε την πορεία που θα ακολουθήσει όταν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, δεν έχουν αυτό το πνεύμα του φόβου του Κυρίου και του ταπεινού ανθρώπου, ώστε να μην αγωνίζονται, να επιβάλλουν την ορθή κατά την άποψή τους και μπορεί και αντικειμενικά γνώμη τους και στους άλλους. Αλλά περιμένουν όλοι ταπεινά ο Θεός να τους αποκαλύψει, ο Θεός να τους φανερώσει, ο Θεός να τους διδάξει, ο Θεός να τους οδηγήσει, ο Θεός να τους συνετίσει και κάτω από τη φροντίδα του Θεού να ζούνε όλοι μαζί ενωμένοι. Το αποτέλεσμα λοιπόν, η αφετηρία είναι άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ, και αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό, επιμένουν. Δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα, επειδή δεν ταπεινώνονται, δημιουργούνται έρηδες, διότι μόνο υπό της περηφανίας προέρχονται οι έρηδες. Και καθώς δημιουργούνται οι έρηδες, έρχονται τα σχίσματα. Μια ομάδα που πείθεται σε αυτόν, άλλη ομάδα που πείθεται στον άλλον, άλλη ομάδα από εκεί. Και αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω και θα το τονίζω σήμερα και μέσα στην εκκλησία. Ο πατέρας λέει με το γιο αυτόν, η μάνα με την κόρη εκείνη, χώρια. Δύο στρατόπεδα. Και αρχίζουν με τα πίτσι πίτσι τα κρυφά και μέσα στην εκκλησία. Αρχίζουν οι κουβέντες, κρυφές, μην πεις, μην πεις, μην μάθει, μην. Χάνεται η κοινωνία με τα λύλων. Και το αίμα του Ιησού Χριστού χάνει τη δύναμή του να μην μπορεί να καθαρίσει τους ανθρώπους από κάθε αμαρτία. Και τι γίνονται οι άνθρωποι? Μέσα στην εκκλησία κόσμος. Κόσμος μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην οικογένεια κόσμος. Και με επιχειρήματα χριστιανικά, αλλά καμία σχέση με τον Χριστό. Εγώ συμφωνώ με τον Παύλο. Τι λες μωρέ, και ποιος είναι ο Παύλος? Εγώ συμφωνώ με τον Πέτρο, ο άλλος με τον Απολλό. Και οι πιο πνευματικοί, εδώ να προσέξουμε τους σούπερ πνευματικούς. Εγώ είμαι του Χριστού, δεν θέλω άνθρωπο. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα των πιστών χριστιανών παρουσιάζεται είναι η σούπερ πνευματικότητα. Ατέλειωτες νηστείες, χωρίς λόγο. Γιατί η νηστεία γίνεται πάντοτε με συγκεκριμένα αιτήματα. Και μάλιστα βασικά αιτήματα. Ατέλειωτες ολονυχτίες. Και μέσα εκεί μπαίνει και η φαντασία η χριστιανική του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να διοικείται και να οδηγείται όχι από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά από τη φαντασία του. Και να νομίζει, αυξάνει ο εγωισμός και η περηφάνεια, εγώ είμαι πιο πνευματικός από αυτόν, ναι. Γιατί ο πιο πνευματικός είναι αυτός που υπηρετεί. Δεν είναι αυτός που νομίζει ότι είναι ανώτερος, αλλά είναι αυτός που ξέρει ότι είναι ελάχιστος. Ο λανθασμένος πνευματικός είναι αυτός που φουσκώνει και λέει εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Ο αληθινά πνευματικός είναι αυτός που λέει Κύριε κάνε με σαν κι εκείνον, ναι. Όχι σαν κι αυτόν που έχει πρότυπο, αλλά σαν τον ελάχιστο αδερφό. Τον ελάχιστο αδερφό. Για να τον υπηρετεί, να τον φροντίζει, να τον αγαπάει, να προσεύχεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί, που δεν είναι καλό, είναι να προσευχόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Άντε και λίγο περισσότερο για την οικογένειά μας. Δεν αρέσει το Θεό αυτό.
πρώτα θα προσευχόμαστε για τα προβλήματα των άλλων και αν περισσέψει χρόνος θα προσευχηθούμε και για τα δικά μας. Έχει ευαρεστείτε ο Θεός. Γιατί εκεί αποδεικνύεται ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι πραγματικά ο Θεός είναι αγάπη και κατοικεί μέσα σου. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι και εχημένη στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάτι που είναι συγκλονιστικό όταν το συνειδητοποίησα. Ζητείτε με τα ζήλου τα μείζωνα χαρίσματα και επιμένει. Και έτι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δίδω. Σας δεικνύω. Δηλαδή, τα μείζωνα χαρίσματα, αλλά να ξέρεις ότι από τα μείζωνα χαρίσματα υπάρχει κάτι που είναι ανώτερο. Αλλά και συνεχίζει. Τώρα που το μάθατε, ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Δηλαδή τα πνευματικά προηγούνται, συγγνώμη, η αγάπη προηγείται των πνευματικών. Γιατί όσα χαρίσματα Πνεύματος Αγίου κι αν έχεις, εάν δεν προηγείται η αγάπη ώστε να την ακολουθείς, είναι μάταια. Κι αν λαλώ τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύβαλων αλλάζων. Ναι, αλλά μιλάω γλώσσας αγγέλων, χαλκός ηχών. Κι αν έχω πίστη και προφητεία και γνώση και γνωρίζω όλα τα μυστήρια, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Κι αν διανύμω όλα τα υπάρχοντά μου και το σώμα μου βάλω να καφεί και δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμαι. Ναι, αλλά κηρύττω πολύ ωραία, προφητεύω πολύ ωραία, αλλά δεν είσαι έτοιμος για τον ουρανό. Έχει αρχή και τέλος. Τα επαναλαμβάνω. Ζητείτε με τα ζήλου τα μείζωνα χαρίσματα, αλλά προσέξτε. Περισσότερο, έτι πολλήν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Και αφού ερμηνεύει, εξηγεί και κηρύττει ο Απόστολος Παύλος τα της αγάπης, τότε έρχεται και λέει αυτή την αγάπη που σας κήρυξα, η οποία πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, αυτή την αγάπη ακολουθήστε τη. Και εφόσον ακολουθείτε αυτή την αγάπη, τώρα ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Γιατί τώρα σας ωφελούνε. Τώρα μπορείτε να οικοδομήσετε. Μπορείτε να οικοδομηθείτε. Αλλά τα χαρίσματα όλα είναι περικυκλωμένα και στην αρχή από την υπερέχουσα εδώ και στο τέλος από την αγάπη την οποία πρέπει να ακολουθούμε. Χωρίς αγάπη ο χριστιανός δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι χριστιανός. Και επανέρχομαι. Χωρίς αγάπη δημιουργηθήκαν σχίσματα μες στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί προηγήθηκαν έριδες. Ξαναλέω, χωρίς αγάπη δημιουργούνται σχίσματα μες στην Εκκλησία, μες στην οικογένεια, και προηγούνται έριδες. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει φόβος Θεού, δεν υπάρχει ταπείνωσης. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φόβος Θεού αλλά μόνο η υπερηφάνεια έφερε τις έριδες, οι οποίες όμως προήλθανε οι έριδες επειδή οι άνθρωποι δεν ήσαν εντελώς κατηρτισμένοι μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν λογάριασαν το Λόγο του Θεού. Δεν έχουν έναν νουν, το νουν του Χριστού μέσα στον οποίο να ζούνε, και μία γνώμη, τη γνώμη του Χριστού μέσα στην οποία υποτάσσονται. Και έτσι ήρθαν σχίσματα και καθένας λέει το δικό του. Ο ένας στη Δύση, ο άλλος στην Ανατολή. Ο ένας στο Βορρά, ο ένας στο Νότο. Ο ένας μαύρο, ο άλλος άσπρο. Με επιμονή. Και χαρίσματα να σου δώσει ο Θεός, να χρηστά. Άχρηστα. Επιζήμια, επιβλαβή. Και στους άλλους και σε σένα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μα τέλος πάντων διεμερίστη ο Χριστός. Δεν είναι ένα σώμα η Εκκλησία. Δεν είναι μία η Εκκλησία. Δεν λέει η Γραφή καθαρά και εξάστερα
ότι καθώς το σώμα είναι ένα και έχει μέλη πολλά, όλα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα είναι ένα σώμα. Το σώμα είναι ένα, έχει μέλη πολλά, αλλά όλα τα μέλη είναι ένα σώμα. Με κεφαλή το Χριστό. Διεμερίστη ο Χριστός. Εγώ είμαι του χεριού, εγώ είμαι του ποδιού, εγώ είμαι του αυτιού, εγώ είμαι του ματιού. Εδώ είναι παραφύση. Εδώ είναι ανομαλία, αρρώστια, η οποία θέλει θεραπεία και η θεραπεία έρχεται μόνο δια της αγάπης. Όχι με τον υπερβολικό ζήλο στα πνευματικά, ενώ είμαι θα ελπίσει στην αγάπη. Πρώτα στην αγάπη. Και πώς αποδεικνύεται ότι αγαπάμε τον αδελφόν μας, όχι μόνο εν λόγω αλλά και εν έργο, πώς αποδεικνύεται? Γιατί προσευχόμαστε για αυτόν. Εάν δεν προσευχόμαστε για τον αδελφό μας να τον ευλογήσει ο Θεός και πιο πολύ από μας, δεν τον αγαπάμε. Τον ξεχνάμε. Τον περιφρονούμε. Αδιαφορούμε. Δεν σκοτιζόμαστε. Δεν πονάμε. Και ο Κύριος δεν ευαρεστείται. Και ενώ νομίζω ότι ο Θεός είναι μαζί μου, μακράν απέχει απ' εμού. Και αν μακράν απέχει απ' εμού ο Θεός, και η εύνοια του Θεού μακράν απέχει. Και η ετοιμασία μου, και ο αγιασμός μου, και η καθαρότητά μου, και ο Θεός να μας φυλάει, και η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Να ξεκινήσουμε από την αγάπη, προσευχόμενοι υπέρ αλλήλων. Θα μου πεις να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε. Ναι, να ξεκινήσουμε. Προσευχόμενοι υπέρ αλλήλων, γιατί αυτή είναι η αφετηρία. Η αφετηρία είναι ο Θεός είναι αγάπη. Βεβαίως και ο Θεός είναι φως. Να προσευχόμαστε υπέρ αλλήλων, γιατί δεν διεμερίστη ο Χριστός. Ούτε κανένας άνθρωπος, ο Παύλος, σταυρώθηκε για μας, ούτε στο όνομα ανθρώπου βαφτίστηκε κανείς από μας, για να δικαιολογεί τα σχίσματα. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, γιατί κανέναν από εσάς δεν βάφτισα, παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο και τον Νίκον του Στεφανά, γιατί ο Θεός δεν με απέστειλε να βαφτίζω, αλλά να ευαγγελίζω, να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ξέρει ο Απόστολος Παύλος τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει. Ξέρει δηλαδή τι θέλει ο Θεός από αυτόν και τι δεν θέλει. Και είναι ευχαριστημένος με αυτά που του χάρισε ο Θεός και μπορεί να κάνει και δεν ζηλεύει για τ' άλλα. Γιατί να μην έχω κι εγώ μια γυναίκα, δεν το είπε ποτέ. Γιατί να μην είμαι πρεσβύτερος, δεν το είπε ποτέ. Γιατί να μην είμαι ποιμένας, δεν το είπε ποτέ. Γιατί να μην είμαι προφήτης, δεν το είπε ποτέ. Αλλά εκείνο που είπε είναι ότι ευδόκησε ο Θεός που με αγάπησε προκαταβολής κόσμου να με κάνει Απόστολο, διδάσκαλο των εθνών και Ευαγγελιστή κήρυκα. Να ευαγγελίζω με τα έθνη. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν τον απέστειλε να βαφτίζει, αλλά να κηρύττει. Και αυτό που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, τη διακονία του τη δοξάζει. Την τιμά, είναι ευγνώμων και πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτά που του έχει δώσει ο Θεός και από αυτά που μπορεί να κάνει και δεν λυπάται για αυτά που δεν μπορεί να κάνει γιατί δεν του τα έχει δώσει ο Θεός. Γιατί είναι ταπεινός. Γιατί έχει επίγνωση ότι ο Θεός του δώσε αυτά που μπορεί να σηκώσει. Του δώσε αυτά που μπορεί να κάνει. Του έδωσε κατά την ικανότητα εκάστου και το κείμενο πάρα πολύ ωραία το λέει κατά τη δύναμη εκάστου. Δεν είχε πιο πολύ δύναμη και εφόσον δεν έχει πιο πολύ δύναμη αυτό το έδωσε.
Και φαίνεται ότι δεν είχε πολύ δύναμη, γιατί όταν αναγκάστηκε ο Θεός στον Παύλο να δώσει μεγάλες αποκαλύψεις για να μπορεί να κάνει αυτά που ο Θεός είχε ορίσει σε αυτό να κάνει, κινδύνευε να υπερηφανευτεί. Και έτσι ήρθε ο Θεός και του λέει: πάρε και έναν άγγελο Σατάν να σε ραπίζει για να σε κρατάει χαμηλά. Γιατί δεν έχεις δύναμη να αντέξεις την υπερβολή των αποκαλύψεών μου. Και επειδή δεν γνωρίζουμε τη δύναμή μας, ο Θεός δεν μας φορτώνει πάνω από ό,τι αντέχουμε. Ξέρει τι αντέχουμε, ξέρει τους νεφρούς μας, τη ερευνά καρδίας και νεφρούς, και τις επιθυμίες μας και το θέλημά μας, αλλά και τη δύναμή μας, τους νεφρούς μας και τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας. Αλλά ξέρει και κάτι άλλο. Ο Θεός με έστειλε να κηρύττω, αλλά όχι με σοφία λόγου. Όχι με σοφία δική μου να κάνω το κήρυγμα. Ελάτε να σας πω. Όχι, με την απλότητα. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάσει την απλότητα του Θεού, θα εκπέσει από την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησούν και θα μπερδευτεί. Έχετε δει άνθρωπο μπερδεμένο σε διδασκαλίες? Να τον λυπάσαι. Να τον λυπάσαι. Γιατί εξέπεσε από την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησούν και τον μπέρδεψε ο διάβολος. Τον επλάνησε. Θυμάμαι, έτσι είχα μπερδευτεί κάποια στιγμή με την τριαδικότητα του Θεού. Και είχα πάει στον αδερφό του Λούι, ο Κύριος να τον ευλογεί. Και του λέω: αδερφέ, να σας πω, ο Πατέρας, ο Υιός, ο Λόγος, το Πνεύμα το Άγιο, είχα βγάλει, μπορεί να ήταν και σωστά, δεν ξέρω. Αλλά ήταν σκέψεις δικές μου, τις οποίες θεωρούσα αποκαλύψεις. Και όταν άρχισα να του τα λέω, μου λέει ο αδερφός: στοπ, 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 στοπ. Μη χάσεις την απλότητά σου, χάθηκες. Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Άγιο, Τριάδο ομοούσιος και αχώριστος, τελεία και παύλα. Ξέρεις πόσοι έχουν χάσει το δρόμο τους από τέτοιου είδους αποκαλύψεις? Και φοβήθηκα, το απέρριψα και ξέχασα όλες τις σκέψεις μου. Ο Θεός να με φυλάει, μην μπερδευτώ. Είναι φοβερό, αδελφοί, να μας πλανήσει ο διάβολος, να μας εξαπατήσει, όπως την Εύα με την πανουργία του, γιατί είναι πανούργος. Εμείς είμαστε αθώοι, αγαθοί. Η εμπειρία του διαβόλου είναι τρομακτική. Να μας εξαπατήσει με την πονηριά του και να αρχίσεις να έχεις τη θεολογία του τάδε και του δίνα, τον από εδώ, τον από εκεί, των ευαγγελικών, των πεντηκοστιανών, των ορθοδόξων, των καθολικών, και να γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Χάσεις το δρόμο σου, χάνεις το προσανατολισμό σου και εκπίπτεις και διαφθείρεται ο νους. Τι σημαίνει διεφθαρμένος? Δεν πιάνει πια. Διαφθείρεται ο νους. Διεφθαρμένος το νου δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να κατανοήσει. Ποια? Τα απλά. Τα δεδομένα. Τον μπέρδεψε ο διάβολος. Τον εξαπάτησε, τον πλάνησε. Και δεν είναι εύκολη η επιστροφή και η διόρθωση. Είναι δύσκολη, θέλει πολύ μεγάλη ταπείνωση. Φόβο Θεού. Να γονατίσεις, να το καταδικάσεις και να πεις: όχι Κύριε, συγχώρεσέ με. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το κήρυγμά του δεν γίνεται με σοφία λόγου, γιατί έτσι θα ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί ματαιώνεται ο Σταυρός του Χριστού? Γιατί πάβει αυτός που έχει ιδιαίτερη σοφία να έχει κοινωνία με το Θεό και τους ανθρώπους. Και ο Σταυρός του Χριστού ματαιώνεται. Δεν έχει δύναμη πια. Έχει φουσκώσει, έχει βγάλει δικά του πράγματα. Έτσι βγαίνουν και οι αιρέσεις. Έτσι βγαίνουν και οι παραδόσεις. Από αποκαλύψεις
ανθρώπων μπερδεμένων και εξαπατημένων από το διάβολο, υπερηφάνων και καυχωμένων. Γιατί εκείνο που ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο είναι ο λόγος του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού είναι η δύναμη του Θεού σε εμάς τους σωσμένους. Να το ξαναπώ, αδερφοί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πολλές φορές ακούτε και από μένα, υπάρχει αυτή η θεολογική άποψη, αυτή η θεολογική διδασκαλία, έτσι λένε αυτοί, έτσι λένε εκείνοι, έτσι λένε οι άλλοι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλεις τη δύναμη του Θεού, παιδί μου? Η δύναμη του Θεού είναι ο λόγος του Σταυρού. Το μυστήριο της ευσεβίας. Τα άλλα όλα άκουσέ τα, καλά είναι, αλλά δεν είναι αυτά που θα σου δώσουν τη δύναμη. Η δύναμη του Θεού είναι στο λόγο του Σταυρού. Γι' αυτό και τι λέει, που το έχει καταλάβει, το έχει κατανοήσει. Γιατί δεν θέλει να είναι θεολόγος, ούτε δάσκαλος, ούτε καθηγητής. Μαθητής θέλει να είναι. Γι' αυτό τι λέει με παρησία. Εγώ πήρα απόφαση ένα πράγμα να ξέρω. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει η δύναμη του Θεού. Όχι οι θεολογίες, τα βιβλία, τα βαβλιαράκια. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ακούστε με σας παρακαλώ και αν θέλετε πιστέψτε με. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έμπλεξε σε βιβλία, βιβλιαράκια και διαβάσματα και διαβασματάκια και δεν μπερδεύτηκε. Θα μπερδευτείς. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Όλα τα άλλα απευθύνονται στη σάρκα. Μόνο ο λόγος του Θεού απευθύνεται και δυναμώνει τον εσωτερικό άνθρωπο. Πάλι θα σας εξομολογηθώ. Πριν να πιστέψω, διάβαζα άπειρα βιβλία. Συγγνώμη για την έκφραση. Απ' όλα, ήθελα να τα μάθω όλα. Και καυχόμουνα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να έχει γραφτεί και τουλάχιστον δεν το έχω αγγίξει. Και έψαγνα, φιλοσοφίες, θεολογίες, ιστορίες, είχα ένα κεφάλι υπερήφανο. Καζάνι, αλλά και υπερήφανο. Αλλά όταν ήρθα στην εκκλησία, ήταν ένας αδελφός, καλή του ώρα από εκεί που είναι, όχι ιδιαίτερα μορφωμένος, αλλά πιστός, και μου λέει, ρώταμε. Έλα, του λέω, είπα μέσα μου, άσε με άνθρωπε τώρα, μη σε σκανδαλίσω, γιατί εγώ ξέρω πολλά. Μου ξέρω πολλά. Όχι, όχι, μου λέει, ρώταμε. Άσε με, ρώταμε. Λέω μέσα μου, πονηρός δεν είχα να γεννηθεί βέβαια. Λέω, τώρα θα σε φτιάξω να δω τι σώη πιστός είσαι. Και άρχισα λοιπόν όλα αυτά που ήξερα και είχε μπροστά του ένα βιβλίο. Αλλά αυτό το βιβλίο. Όχι οποιοδήποτε βιβλίο. Και ό,τι του έλεγα το άνοιγε και εγώ αυτό το βιβλίο το φοβόμουν, αλλά εκείνη την μέρα το έτρεμα. Ό,τι είχα διαβάσει 37 χρόνια μέσα σε 3 ώρες. Όχι 37 ώρες, σε 3 ώρες. Μου τα γκρέμισε όλα. Έφυγα γυμνός, απογυμνωμένος. Και λέω, κοίταξε να δεις, μια ζωή διάβαζα όλα εκτός από αυτό το βιβλίο. Και είπα, τώρα την υπόλοιπη ζωή μου δεν θα διαβάζω τίποτα άλλο εκτός από αυτό το βιβλίο. Με ωφέλησε, τι να σας πω. Πάρα πολύ, αδερφοί. Πάρα πολύ. Μου λέγανε οι άλλοι, οι φίλοι μου, οι συνάδελφοι μου, έτσι είσαι, έτσι είσαι. Δηλαδή με παροπίδες. Λέω, αμήν, έτσι θέλω να είμαι, παροπίδες. Το αποτέλεσμα, ευγνώμων είμαι στο Θεό. Ευγνώμων είμαι. Ευγνώμων είμαι στο Θεό. Γιατί μέσα από αυτό είναι η δύναμη. Και δεν καυχόμεθα στους εαυτούς μας πια. Ο καυχόμενος εν Κύριο, ας καυχάτε. Γιατί καυχόμεθα πια στη δύναμη του Χριστού. Στον Ιησού Χριστόν καυχόμεθα. Γιατί μέσα εδώ
υπάρχει ο Χριστός. Υπάρχει σοφία η ουράνια, γι' αυτό τι λέει. Επειδή είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι πρώτον θα απολέσει τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών και θα ρωτάει πού είναι ο σοφός και ο συζητητής και ο γραμματεύς, δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Πάνε οι θεολογίες, πάνε όλα. Πάνε οι φιλοσοφίες, κρεμίσανε. Μα και αυτός το λέει έτσι και εκείνος το λέει έτσι. Εμείς αδελφοί δεν είμαστε με τους έτσι ούτε με τους αλλιώς. Εμείς είμαστε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με αυτό εδώ, μόνο. Γι' αυτό και εν τη σοφία του ο Θεός αποφάσισε ο κόσμος να μην γνωρίσει το Θεό δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά το Θεό να τον γνωρίσει δια της μορίας του κηρύγματος. Το κήρυγμα είναι μορία, βέβαια. Βέβαια, το κήρυγμα είναι μορία. Γιατί ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού. Τι λες καλέ. Ένας άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μορία. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε τότε πριν 2000 χρόνια καθαρίζει εμένα ο πάσης αμαρτίας. Ανοησία. Στον 20ο αιώνα ισχύουν αυτά. Και μπερδεύονται οι άνθρωποι μέσα στη σοφία των ανθρώπων και ευλογούμεθα εμείς μέσα από τη μορία του κηρύγματος. Με ρώτησε κάποιος αδερφός και συγχωρέστε με που θα το πω, ποιο είναι το μυστικό σου και σε ευλόγησε ο Θεός, τι έκανες? Σκεφτόμουν και δεν έβρισκα τίποτα να του πω και λέω θα ρωτήσω τον Κύριο μέσα μου. Και έρθε εδώ, λέει, τι κάνεις, λέει, τι γίνεται, λέει, γιατί εσάς σας ευλογεί, όπως σας τα λέω, εσάς σας ευλογεί ο Θεός, αυξάνει την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, ποιο είναι το μυστικό σου? Καλός αδερφός, δεν το έλεγε ούτε με περηφάνεια ούτε με τίποτα, ένας καλός αδερφός. Δεν ξέρω να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα καλό που έχω κάνει που να δικαιολογεί γιατί ο Θεός μας ευλόγησε και με ευλόγησε και εμένα. Τι να πω τώρα, ευγνώμων, κλαίω. Και πήγα και προσευχήθηκα και λέω, Κύριε, τι είναι αυτό? Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι η απάντηση? Θα το πω, αλλά και ο Θεός να με συγχωρέσει. Γιατί εμοράνθεις δια του κηρύγματος. Τι είναι αυτό? Κατάλαβα όμως τι ήθελε να μου πει. Γιατί ήμουν σοφός για τους ανθρώπους, σοφός προ Χριστού και μετά Χριστού, σαν άφρον εντελώς μιλάω. Αλλά έτσι με βλέπανε. Εσύ όμως έγινες μωρός και είπες δεν ξέρω τίποτα, μόνο σε ένα Χριστέ μου αγαπώ και το λόγο σου. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί. Όχι το δικό μου, το μυστικό του λόγου του Θεού. Πού ο σοφός, πού ο συζητητής, πού ο γραμματεύς που λέει, απαντάει και ψάχνει και γρήγορα και... Πού είναι ο σοφός, ο συζητητής, ο συνετός, ο μάγκας, πού είναι ο μελετητής, ο θεολόγος, ο φιλόσοφος, πού είναι? Δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία αυτή? Τιμωραίνει ο Θεός αυτή τη σοφία? Την κάνει λαχή ο άνθρωπος. Αλλά εν τη σοφία του ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και τη δύναμή του με τη μορία του κηρύγματος.
Και έτσι οι Ιουδαίοι που ζητάνε σημείο δεν γνωρίζουν το Θεό. Οι Έλληνες που ζητάνε σοφία δεν γνωρίζουν το Θεό ούτε τη δύναμη του Θεού. Αλλά εμείς που μας προσκάλεσε ο Χριστός, και Ιουδαίους και Έλληνες, βρήκαμε Χριστόν Θεού σοφία και Θεού δύναμη. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν του το είπα του ανθρώπου αυτού ποτέ και ούτε το έχω πει σε κανέναν άλλον. Και δεν ξέρω αν έκανα καλά που το είπα και σήμερα. Πιστεύω ότι έκανα καλά. Αν δεν έκανα, ο Θεός να με συγχωρέσει. Αλλά για παράδειγμα το φέρνω. Μόνο όταν μωράνθεις εσύ, γίνεις μωρός τελείως. Γιατί είναι γραμμένο ανεφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Αυτό είναι το μυστικό, αδελφοί, του χριστιανού. Και αυτό είναι το λάθος του χριστιανού όταν το χάσεις αυτό. Και αυτό το έχω χάσει πολλές φορές. Επιμένω, σας έχω πει, τα μεγαλύτερα λάθη τα έχω κάνει όταν είμαι βέβαιος. Τις πιο μεγάλες ευλογίες έχω πάρει όταν πω δεν ξέρω, Κύριε, εσύ ξέρεις. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά το δεν ξέρω πρέπει να συνοδεύεται και από το δεν θέλω να μάθω. Γιατί αν πω δεν ξέρω και αρχίζω και διαβάζω για να μάθω, χάνω το Χριστό. Όταν πάω, πω δεν ξέρω και πάω στον Χριστό και του πω, Κύριε, λέει, αν δεν γίνεται σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Σαν τα παιδιά. Πάει η σοφία, οι συζητήσεις, πάνε όλα αυτά, σαν τα παιδιά. Αν δεν γίνεται σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί, να το μυστικό, το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Θέλεις να γίνεις σοφότερος των ανθρώπων, γίνε μωρόν του Θεού. Πήγαινε στο Θεό και πες, Κύριε, δεν ξέρω, άσε με τώρα εμένα. Εγώ θέλω, σ' αγαπάω μόνο. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Σ' αγαπάω μόνο. Αμήν, αδερφοί. Και δεν έχω δύναμη. Ασθενές είμαι. Το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο Θεός να μας βοηθήσει γιατί μας κάλεσε. Βλέπετε την πρόσκλησή σας ότι δεν είστε σοφοί κατά σάρκαν, ούτε δυνατοί ούτε ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Το μυστικό, αδερφοί. Αν θέλεις να σε εκλέξει ο Θεός για να σε ευλογήσει και να κατεσχύνει τους ισχυρούς, τους σοφούς, γίνε μωρό. Πες, δεν ξέρω, πάει. Εμωράνθης. Επειδή εμωράνθης. Αμήν, αδερφοί. Τα ασθενή εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Είσαι ασθενής, δόξασε το Θεό. Είσαι άνθρωπος χωρίς δύναμη, δόξασε το Θεό. Αν νομίζεις ότι έχεις δύναμη, διώξε τη. Δεν έχω δύναμη, πες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τότε θα σε εκλέξει ο Θεός και θα κατεσχύνει τα ισχυρά. Δεν σε εκλέγει αλλιώς. Τα αγενή του κόσμου, τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειώντα. Επαναλαμβάνω, επειδή εμωράνθης. Και ενώπιον του Θεού έγινες εξουθενημένος. Χωρίς ευγενική καταγωγή και ευγενική σοφία. Και ως μη υπάρχον, μη όντα. Για να καταργήσει τα όντα. Έτσι μόνο δεν θα καυχηθεί ούτε μία σάρξ. Γι' αυτό, αδερφοί.
Γι' αυτό ο Θεός το κάνει αυτό. Για να μην καυχηθεί κανένας, εγώ είμαι θεολόγος, εγώ ξέρω, εγώ να σου εξηγήσω, εγώ να σου πω, μόνο εγώ έχω δίκιο. Καύχεσαι σαρκός, τελειώνει, πάει ο Θεός. Πάει ο Θεός στην άκρη. Εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Καθηγητής θεολογίας, καθηγητής, πάει, πάει αυτός. Πάει αυτός. Μαθητής. Δια να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξ ενώπιον του Θεού. Αλλά εσείς είστε εκ του Θεού μέσα στο Χριστό Ιησού που γεννήθηκε σε εσάς ο Χριστός, σοφία από το Θεό, προσέξτε, δικαιοσύνη από το Θεό, αγιασμός και απολύτρωσης. Ποιος είναι? Ο Χριστός που γεννήθηκε σε εσάς. Όχι εσείς που σπουδάσατε, αλλά εσείς που δεν κάνατε καμιά προσπάθεια, δεν μπλέξατε, δεν μπερδευτήκατε, δεν χάσατε την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησού, σε εσάς ήρθε και γεννήθηκε ο Χριστός, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης. Σε εσάς που δεν κάνατε προσπάθειες, που δεν αφήσατε τον διάβολο να σας μπερδέψει με την πανουργία του να σας εξαπατήσει, αλλά πήγατε στον Χριστό παιδάκια, μωρά, ασήμαντα. Και έρχεται ο Θεός και λέει σε σένα θα γεννηθεί ο Χριστός σοφία, αλλά από Θεού. Πάει, κατήργησε τα όντα και τα σοφά. Σε σένα θα γεννηθεί ο Χριστός δικαιοσύνη από Θεού. Σε σένα θα γεννηθεί ο Χριστός αγιασμός από Θεού. Σε σένα θα γεννηθεί ο Χριστός απολύτρωσης από το Θεό. Και τι είμαι εγώ που δεν έκανα τίποτα? Δεν αγωνίστηκα να μάθω, δεν ξενύχτησα, δεν διάβασα βιβλία, θεολογίες, πατέρες, μητέρες, προτεστάντες, διαμαρτυρόμενους, ορθόδοξους, καθολικούς, τίποτα από όλα αυτά δεν διάβασα. Και αυτό το λέω αλήθεια. Και ήρθε ο Χριστός και γεννήθηκε μέσα μου, μέσα σου, σοφία από Θεού. Και κατήργησε τους σοφούς. Πάνε οι συζητητές. Πάνε οι μελετητές. Σοφία από Θεού. Ποιος? Ο Χριστός. Και απολύτρωσης. Πάει ελεύθερος. Από τι? Από όλα. Με ελευθέρωσε από όλα. Μα από όλα, από όλα. Ξέρετε τι πάθη κουβάλαγα στην πλάτη μου? Με ελευθέρωσε και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει. Θα συνεχίζει να με ελευθερώνει. Γιατί είμαι άνθρωπος και η πλάση μου είναι ατελής. Με ελευθέρωσε και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει να με παραλάβει. Γιατί? Γιατί είμαι μωρό. Μωρό. Άσοφος, ασύνετος. Δεν είμαι ομορφωμένος. Είμαι ομόρφωτος. Αλλά ήρθε ο Θεός και γέννησε το Χριστό μέσα μου, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη από Θεό, αγιασμός, να ο αγιασμός μου. Ο Χριστός που γεννήθηκε μέσα μου, αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε τώρα, αδερφοί, σε ποιον να καυχηθούμε? Σε ποιον να καυχηθούμε? Στον καθηγητή τάδε? Στον πατέρα τάδε? Στο πανεπιστήμιο αυτό, στο κολέγιο αυτό, στη θεολογία εκείνη, στη θεολογία την άλλη, σε ποιον να καυχηθούμε? Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν, αμήν αδερφοί, αμήν. Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μπόμπο, διμέλα Χριστόν.